Ένας παίκτης που ξεχώρισε από το Survivor είναι ο Γιώργος Κόρομη. Ο πρώην παίκτης του reality επιβίωσης αναφέρθηκε στο πως βίωσε ο ίδιος το Survivor, στον έρωτα του φετινού, στους περσινούς συμπαίκτες του αλλά και στην κοπέλα του. Ο νεαρός επιχειρηματίας μίλησε για τα όσα διαδραματίζονται στον Άγιο Δομήνικο αυτήν την περίοδο, τη στάση του Βαλάντι, το φλερτ ανάμεσα στη Μυριέλα Κουρεντή και τον Γιώργο Κατσαούνη, ενώ δεν δίστασε να κατακρίνει την επιλογή της Μυριέλας να προχωρήσει τη σχέση της με τον Κατσαούνη. Ο σχόλιο του Γιώργου Κόρομη για τον φετινό κύκλο. Survivor βλέπω, θέλω να το δω ως θεατής, αλλά δεν βλέπω πολύ επιβίωση ακόμα, είναι ξεκάθαρα πιο εύκολο το φετινό από το δικό μας, σχολίασε αρχικά στο Mega Καλημέρα, ενώ σε ό,τι αφορά στη δική του εμπειρία εξήγησε ότι δεν έπεσα κάτω από την πείνα, αλλά σηκωνόμουν το πρωί και τα έβλεπα μαύρα, παραπατούσα. Για το ειδήλιο ανάμεσα στη Μυριέλα και το Γιώργο δήλωσε. Έρωτας του Γιώργου και της Μυριέλα σε 2 εβδομάδες δεν είναι στην ίδια ομάδα και δεν έχουν και την ευκαιρία να μιλήσουν. Σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να δημιουργηθεί κάτι τόσο έντονο στο Survivor, δεν είναι και 15 χρονών ο Γιώργος με τη Μυριέλα. Εννοείται ότι πολλές κοπέλες μου άρεσαν, αλλά έχω μια κοπέλα δίπλα μου και τη σέβομαι, δεν ήθελα να την φέρω σε δύσκολη θέση. Είναι αδικαιολόγητο αυτό που έκαναν ο Γιώργος με τη Μυριέλα μέσα σε 2 εβδομάδες, πρόσθεσε, ενώ σχετικά με τη στάση του Βαλάντι, είπε, στον Βαλάντι δεν πέφτει λόγος τι κάνει ο Γιώργος με τη Μυριέλα, όπως και του Τριαντάφυλλου για το τι έκαναν μέσα στο παιχνίδι. Ο χειρότερος συμπαίκτης μου ήταν ο παπάς, έβγαζε κακία, προσπαθούσε να τα μαγειρέψει έτσι με έξυπνο τρόπο, και να τσιγκλίσει τον καθένα και να τα κάνει μπάχαλο. Το έκανε με μεγάλη επιτυχία, είπε ακόμα. Με την κοπέλα μου είμαστε πιο καλά από ποτέ. Γνωριστήκαμε στο μαγαζί μου, είναι από τον Καναδά. Η κοπέλα μου είναι νοοτροπίας εξωτερικού και δεν κάνει ζήλιες, είπε στο τέλος για την προσωπική του ζωή.